Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης Γη παρακολούθησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Έμπειροι αναλυτές μιλούν για επιστροφή στην εποχή του ψυχρού πολέμου, με τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος να παραμονεύει. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Με κομμένη την ανάσα, η Φίλιος παρακολουθεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκεται με το δάχτυλο στο κόκκινο κουμπί. Μία αντίδραση εκτός ορίων λογικής στον οικονομικό πόλεμο που ανακοίνωσε η Δύση για την εισβολή στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση ότι οι πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας τέθηκαν σε κατάσταση υψής της ετοιμότητας σημαίνει ότι πλέον επιστρέφουμε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να γίνει πυρηνικός πόλεμος ανά πάσα χρονική στιγμή. Για πρώτη φορά η ανθρωπότητα μετά από την κρίση της Κούβας κινδυνεύει με έναν πυρηνικό πόλεμο. Με τη Ρωσία να είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον πλανήτη Γη. Διαθέτει πάνω από 6.500 πυρηνικές κεφαλές, με τις 1.600 από αυτές να είναι πλήρως αναπτυγμένες. Την ώρα που ο εφιάλτης του πυρηνικού ελέθρου πλανάται πάνω από τη Γη, Ρώσοι και Ουκρανοί συνυπάρχουν στη σκιά του αντιδραστήρα 4 του Τσερνομπίλ, που η έκρηξή του το 1986 προκάλεσε ένα ραδιενεργό εφιάλτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Территория Чернобыльской атомной станции контролируема. Охрана объектов станции осуществляется совместно с Национальной гвардией Украины. Гражданский персонал. Είναι το μοναδικό σημείο δηλαδή στη φλεγόμενη Ουκρανία που οι στρατιώτες των δύο πλευρών δεν έχουν το δάκτυλο στη σκανδάλη. По результату рационального контроля превышение установленных контрольных уровней нет. Ο πόλεμος των Εύρων πάντως, που ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει άμεση ανάπτυξη διυπηρωτικών πυρηνικών πυράβλων στους δρόμους της Μόσχας. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι αφορούσε σε άσκηση από το 2012. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά και τον πυρηνικό συναγερμό που ενεργοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάμε στον Δημήτρη Σουλτογιάννη, ο οποίος έχει την απάντηση του Λευκού Οίκου στις απειλές Πούτιν. Δημήτρη. Καλησπέρα σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο Γιώργο, ο μόνος λόγος που οι δυνάμεις του Πούτιν αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα απειλή επί του πολεμικού πεδίου είναι επειδή η Ρωσία εισέβαλε σε μια δημοκρατική χώρα. Μια χώρα, Γιώργο, που δεν έχει στην κατοχή της πυρηνικά όπλα. Η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι σε κάθε στάδιο αυτής της σύγκρουσης ο Πούτιν κατασκεύασε απειλές για να δικαιολογήσει όλο και πιο επιθετικές ενέργειες. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τη Μόσχα για ψέματα και προφάσεις. Αξιωματούχοι εδώ λένε, Γιώργο, πως ο Πούτιν δεν απειλήθηκε ποτέ από την Ουκρανία ή από το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι μια αμυντική συμμαχία που δεν θα επέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία. Αυτό επιβεβαίωσε, Γιώργο, πριν από λίγο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, πως η Ουκρανία είναι αυτή που εν τέλει θα αποφασίσει αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αν το συνυποφασίσουν φυσικά και τα 30 μέλη. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κύριο Στόλτεμπεργκ, η ρητορική του Πούτιν περί πυρηνικών είναι πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να σου πω ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο προς το παρόν λέει πως η Ρωσία δεν ελέγχει καμία πόλη ακόμα στην Ουκρανία, ναι, με τα ρωσικά στρατεύματα να απέχουν 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Επίσης λένε στο Πεντάγωνο, Γιώργο, ότι ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει τα 2/3 της δύναμής του. Του μένει άλλο 1/3, το οποίο όμως αυτό λένε στο Πεντάγωνο ότι δεν είναι αρκετό για να πετύχει τον τελικό του στόχο. Κλείνοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, με τον Υπουργό, Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δένδια. Μιλήσανε για το Ουκρανικό. Έγινε λόγος για την προκλητικότητα της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα και τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων. Ενώ πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μπλίνκεν συλληπίθηκε την Ελλάδα και για τους 10 ομογενείς νεκρούς στη Μαριούπολη, Γιώργο. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανταπόκριση τώρα. Ώρες... Εννοείται πως δεν πιστεύουμε πως το εμβόλιο σου βάζει τσιπάκι. Ούτε ότι γίνει επίπεδη. Αλλά εμβόλιο για το γιο μας που είναι 9, δεν ξέρω. Έχει κάνει βέβαια όλα τα άλλα τα παιδικά. Και αυτό είναι ένα εμβόλιο σαν όλα τα άλλα. Υποθέτω. Κάθε φορά που ρουφάει τη μύτη του, τρέμω.
Για μας, για τον παππού, τόσα πράγματα ακούμε. Τι να πρωτοπιστέψουμε. Αν μας εξηγούσε κάποιος απλά και ξεκάθαρα. Περισσότερο από 300.000 παιδιά και έφηβοι έχουν ήδη εμβολιαστεί στην Ελλάδα. Είναι υγιέστατα. Προστατεύουν τον εαυτό τους, τους γύρω τους, συμμετέχουν ξέγνιαστα και με ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητές τους. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.